ιδιωτικός συνεταιρισμός Δήμου Βέλου Βόχας. Νέος, έτσι. Υποσύσταση. Λοιπόν, σήμερα ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Είχε αρκετό κόσμο. Θέλουμε ακόμα περισσότερο να γίνουν μέλη στο Σύλλογο, ώστε να μπορέσουμε η φωνή μας να είναι πιο ισχυρή. Να ζητήσουμε αυτό, να αναφέρουμε τουλάχιστον τα προβλήματα που έχει ο τόπος μας, να γίνουν γνωστά. Αυτό θα βοηθήσει τους αγρότες με το νέο Σύλλογο, θα βοηθήσει τους αγρότες να έχουν και μια φωνή επιπλέον, έτσι. Προφανώς. Και όχι μόνο μια φωνή. Και οι απαιτήσεις θα γίνονται ακουστές και τα προβλήματα γενικότερα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, δεν ξέρω, πρέπει να πάρετε μέτρα, δεν ξέρω, οι κυβερνητικοί να πάρουν να παρατηρηθούν, δεν ξέρω τι. Όταν μιλάμε για γεωργία, μιλάμε για νερό και τροφή. Δεν υπάρχουν αυτά, η γεωργία εξαφανίστηκε. Ποια τροφή? Τα υπάσματα που έχουν πει να βρουν το τσουβάλι. Πάμε στο νερό. Ποιο νερό? Ελάτε στην περιοχή μου να παράδειγμα τι γίνεται. 105 ευρώ η ώρα. Ελάτε να δείτε με 100 ευρώ την ώρα ποτίζει νερό και να μην το έχεις. Με τι? Με 50 λεπτά στα φίλια. Και να έχεις τον Ελγά και να μείνει τα λεφτά όπου θέλει. Πάμε να δούμε στην Κρήτη τι έχει βγάλει ο Ελγά. 750 ευρώ. Πάμε στην Κρήτη. Θα υπάρχουν τώρα στοιχεία από την Κρήτη του Ελγά να πάμε στα τραπέζια. Θα πάμε στην επιτυχία, θα πάμε στις Αρχάνες, θα έχουν γυρίσει όλα τα χωριά εκεί κάτω. Να πάμε να εκεί έχει λεφτά. Θα φωνάξουμε και τα κανάλια του Μάτου. Μην μιλάς πάλι. Πάμε στη Μακεδονία. Τα τεμήνιος που πέφτουν. Από που είναι ο κάθε βουλευτής και ο κάθε υπουργός, ο Γεωργατάς από το Κελκής, θα τεμείνει μες στο Κελκής. Στην Καφάλα, στον Τίλιαμ. Στην Κορυφία τίποτα ποτέ. Αν έχουν ευθυξία και την ευθυξία, δεν μιλάω πολιτικά. Να πάνε να παρατηθούν αύριο το πρωί και να πούνε για την Κορυφία και την Κούμπη, γιατί παθαίνουμε. Ποια παιδιά μας. Ποιος κατάει το παιδί του να καθίσει εδώ. Εγώ 100 στρέμματα. Του λέω, κοίτα μην καθίσεις εδώ, θα φύγεις. Και συγγνώμη για την ένταση της φωνής μου, αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι, δυστυχώς. Γεωργία σημαίνει νερό και τροφή. Τελείωσε, τελειώσαμε. Οι θερμοκρασίες πιο χαμηλές, για να ξέρετε, γιατί το γνωρίζετε. Αν εμείς είχαμε ένα σταθμό εδώ που έδινε 40 βαθμούς ή 41, θα είχαμε αποζημιωθεί σήμερα. Για καύσωνα. Ναι, οπότε δηλαδή εμείς οι αγρότες πρέπει να επιστρέψουμε τα πορίσματα και να κάνουμε μήνυση στον Ελγά. Μπορούμε. Η Κρήτη έχει το έντρικα 300 των εκτάσεων. Γι' αυτό και το γινόμενο στρέμματα, επιτιμή αναστρέμα είναι εύκολο να πληρωθεί. Κατανοητό. Εγώ θέλω να δεσμευτείς, όχι σήμερα, να πάψουν οι συνάδελφοι γεωπόνοι εκτιμητές του Ελγά να σημειώνουν με μολύβι. Να γράφουν με στυλό και να είναι ανεξίτηλη η εκτίμησή τους. Να μην δέχεται και υποδέχεται πολιτικές. Σεβαστείτε ότι αυτός ο τόπος έδωσε 40 χρόνια ΑΕΠ. Οι επενδύσεις που έγιναν στην περιοχή δημιούργησαν θέσεις εργασίας, κύκλο εργασιών. Μας εγκαταλείψατε. Υπάρχει ψήφισμα στην περιφέρεια κατά πλειοψηφία και όχι από την κυβερνόσα αρχή, να γίνουν παρεμβάσεις στα ποτάμια της περιοχής μας, καθαρισμός στο πλάκι του ΑΟΣΑ, που δεν ξέρω αν έχει γίνει. Δεν ξέρω, στην περιοχή μου δεν έχει γίνει.